Όπως σας υποσχέθηκα, ότι το τελευταίο βίντεο, το τελετικό του κλουβιού, θα το ανεβάσω να το δείτε. Είναι πλέον ολοκληρωμένο, βερνικωμένο, με άχρωμο βερνίκι. Έχω κάνει το καπάκι του ανοίγματος. Θα χρειαστεί μόνο όταν θέλω να βγάλω το πουλί, γιατί η τροφή δεν χρειάζεται, είναι από εξωτερική, ποτίστρα είναι εξωτερική, δεν χρειάζεται να βάζω χέρι μέσα. Ακόμα και στις δρομιές του δεν χρειάζεται να βάζω χέρι, τραβάω το σιρταράκι το γυάλινο όπως σας είπα που θα έκανα, έβαλα και τα τυχώματά του με σιλικόνη. Αν χρειαστεί βάζω και χαρτοπετσέτα μέσα, αλλιώς το αφήνω έτσι και καθαρίζει με μια σπάτουλα και με σφουγγάρισμα. Έχω τρίψει με γυαλόχο τις γωνίες από τα τζάμια να μην πληγώνομαι κατά λάθος. Εδώ τα ύστερα εξωτερική με το τζαμάκι για να φαίνεται η τροφή. Σε ποια στάθμη είναι. Ένα καπάκι το οποίο ανοίγει με αυτόν τον τρόπο εύκολα για να το γεμίζω. Το οποίο ξανακλίνει. Και μια άποψη του κλουβιού. Δηλαδή για ένα πουλάκι είναι άνετο, πολύ άνετο. Και να το δούμε τώρα στη θέση του, δίπλα στις δύο ξύλινες βλάστες τις οποίες έχω φτιάξει πάλι εγώ. Έχουν ποδαράκι γιατί τις είχα κάνει αρχή για να κάθονται κάτω, τελικά προτίμησα να τις βάλω κρεμαστές, γι' αυτό δεν θα τα κόψω τα ποδαράκια. Και έχω μια γωνία έτσι όμορφη ξύλινη με δύο βλάστες ξύλινες και ένα κουβάκι ξύλινο, θα κάνω άλλα δύο κουβάκια, θα τα βάλω στην άλλη γωνία. Όπως λέει το Βιερίνα μέσα χαίρεται. Θα ανεβάσω ένα βίντεο με τον Βιερίνα γιατί τον έχω εκπαιδεύσει. Λέει Σιρίνα, λέει Αϊδόνη, λέει Μαλινουά, λέει Water Slacker. Είναι καταπληκτικό πουλάκι. Και στην άλλη γωνία θα προσθέσω ακόμα ένα κουβάκι δίπλα στις άλλες δύο ξύλινες γλάστρες. Και άλλη μία στο κέντρο και θα είμαι κομπλέ. Θα έχω μόνο τρία αρσενικά να μου κελαϊτάνε και όλα τα άλλα θα τα έχω στη δουλειά.